καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες ήταν το φετινό για την Νίνα Λοτσάρη. Χθες το βράδυ έκλεισε την περιοδία της στο Γαλάτσι. Μου δίνει πάρα πολύ θάρρος ο κόσμος γιατί του άρεσε πολύ το πρόγραμμα και έβλεπε ότι περνάγανε τέλεια και περνάγα κι εγώ μαζί τους τέλεια. Λίγο πριν ρηχτεί στη βουλιά για το χειμώνα, μίλησε στο Σταρ για τη σημαντική στιγμή που έρχεται. Τη βάφτιση της κόρης της. Το όνομά της θα είναι Ροφίλη Ευαγγελία. Είναι απλά ένα όνομα που μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια θα τη βαφτίσουμε Ροφίλη Ευαγγελία. Είναι η μαμά μου Ευαγγελία και ο πατέρας μου επίσης Ευάγγελος. Γιατί κάτω μικρό πια βγάζει, αρχίζει λέει λεξούλες καινούργιες, ξέρεις, σαν να ανακαλύπτει τον κόσμο ας πούμε και κάθε μέρα που θα πει κάτι νομίζω ότι έχουν ανοίξει ουρανοί. Η ιδέα της κόρης είναι ότι πιο σημαντικό για εκείνη και δεν κρύβει πως η μεγάλη είναι και ο πιο αυστηρός κριτής της. Θυμάται τα πάντα από τραγούδια, όλα, τι της αρέσει, τι δεν της αρέσει. Έχω πετάξει τραγούδια γιατί μου έχει πει να θέλει να το πετάξω ας πούμε. Κοίταξε, δεν είμαι και μόνη γυναίκα που δουλεύει και έχει και παιδιά. Έλεος. Δηλαδή, εντάξει, μην το κάνουμε τώρα και θέμα, γιατί υπάρχουν άλλες γυναίκες οι οποίες περνάνε πολύ πιο δύσκολα. Ούτε μία μέρα ξεκούρασης δεν έχει όμως ένα Λοτσάρη, αφού το χειμώνα θα τη δούμε σε διπλό ταμπλό. Ετοιμάζω διάφορα πράγματα και θεατρικά και μουσικά. Το ύφος της παράστασης είναι πολύ σουρεάλ. Θα έχει φοβερό ενδιαφέρον. Όλος ο δικός μου είμαι η performer της παράστασης. Νιώθω ότι είμαι σε μια κούρσα όλη μέρα. Προσπαθώ να τα προλάβω όλα, σαφώς με βοήθεια. Η βάφτιση θα γίνει στις 15 του μήνα και νονά θα είναι η καλή της φίλη Σόφη Πασχάρη.